Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της υπεροριακής απασχόλησης εργαζομένων στα ξενοδοχεία χωρίς αμοιβή και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Ο τουρισμός τρέχει, ο πρώτος μήνας εργασίας, ο Μάιος, πήγε πολύ καλά, για τους εργαζόμενους όμως δεν πήγε το ίδιο καλά. Δυστυχώς έχουμε εργοδοτικές παραβατικότητες, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται πάρα από το ωράριο εργασίας, εργάζονται υπερεργασίες, υπερορίες και δυστυχώς τώρα που πληρώθηκαν δεν ανταποκρίθηκαν οι μισθοί αυτοί με την εργασία που δούλευαν. Πρόκειται για αρκετές περιπτώσεις, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ηρακλείου, ο οποίος περιγράφει τις δραματικές συνθήκες εργασίας, αλλά και πρακτικές που παραπέμπουν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στις συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Βλέπουμε δυστυχώς ότι σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες επιμένουν πρακτικές του παρελθόντος. Θέλουν εργαζόμενους να δουλεύουν πέρα από το ωράριο εργασίας και αυτό το βάλουν και μέσα στις ατομικές συμβάσεις και τους υποχρεώνουν ότι δεν πρέπει, λέει, να μην έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, δηλαδή δεν θέλουν τους εργαζόμενους να έχουν ελεύθερο χρόνο να είναι μαζί με την οικογένειά τους, αλλά να είναι ατέλειωτες ώρες στα ξενοδοχεία. Την ανάγκη ενεργοποίησης της κάρτας εργασίας στα ξενοδοχεία τονίζει ο Νίκος Κοκολάκης. Υπάρχουν εργοδότες αυτή τη στιγμή που δουλεύουν οι εργαζόμενοι και τους έχουν εξαήμερο πάνω από 6 ώρες και 40 λεπτά και πάνω από 9 ώρες και 10 και δυστυχώς δεν βάνεται ούτε υπεροριακή απασχόληση αλλά ούτε και υπερεργασία που δικαιούνται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Επιμένουμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η κάρτα εργασίας στους ξενοδοχειακούς χώρους. Την ίδια ώρα εκρηκτικές καταστάσεις επικρατούν στο χώρο της κουζίνας σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς εργαζόμενοι καλούνται να βγάλουν δουλειά 2 και 3 ατόμων, όπως υποστηρίζουν συνδικαλιστές, οι οποίοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους και για τους επόμενους μήνες αιχμής της τουριστικής σεζόν. Δεν βλέπουμε οι συνθήκες να φτιάχνουν, δουλεύουν παραπάνω ώρες χωρίς να πληρώνονται. Και άλλα πράγματα, υπερεργασία πάρα πολύ μεγάλη, κούραση τεράστια. Υπάρχει εργασιακό μπούλινγκ στο χώρο της εργασίας στις κουζίνες των ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, γιατί η δουλειά είναι πάρα πολύ, η έλλειψη προσωπικού είναι μεγάλη και καλείται ο κάθε εργαζόμενος να βγάλει 2 και 3 ατόμων δουλειά. Λεκτική βία περισσότερο και σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένες και σωματική βία. Δηλαδή υπάρχουν σπρωξήματα, υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ώστε γιατί υπάρχει κούραση, αυτό τα κάνει όλα. Εμείς έχουμε επέμβει μαζί με την υπεθόρυνση της εργασίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αρκετοί εργαζόμενοι αναζητούν διέξοδο στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο στο εξωτερικό. Βεβαίως, γιατί είναι καλύτερες συνθήκες, το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο πλέον το μισθολογικό, για μας είναι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι οι συνθήκες εργασίας. Και πού έχουν φύγει οι συναδελφοί σας που ήταν σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Και Αμερική, και Σεϊσέλες, και Κατάρ, και Ντουμπάι.